Πατώνεις η Μάχη. Κυρίες και κύριοι, ο συνήθις υπόπτωρος Νεκτάριος Εμμανουήλ Σιπάκη. Μέλιστε μάτσε για τέταρτη φορά την καριέρα του στο Μαραθώνιο Κρήτης 2021. Ο Κρητικός που για τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις τερμάτιζε πρώτος στον Μαραθώνιο Κρήτης και που μόνο το 2019 έτρεξε σε 58 αγώνες σε τοπικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναδείχθηκε νικητής και του φετινού 5ου Μαραθωνίου Κρήτης. Ό,τι θέλει να κάνει άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο παιδί του κόσμου. Ό,τι θέλει κάνει. Γιατί τόσο θα έχει, παιδιά. Με χαρακτηριστικό τρόπο έκφρασης, ο Μανώλης Σιφάκης και συνολικά οι συμμετέχοντες έστειλαν μηνύματα ζωής, νίκης και αγώνα ενάντια σε κάθε τι που καθυλώνει τον άνθρωπο. Τον αγώνα τον αφιερώνω στο γείτονά μου, στη γενή μου και στη τέχνη μου, το Κωστή, που δίνει μεγάλη μάχη στην Αταξή, θα τη βγάλει όμως, θα τη βγάλει. Το αφιερώνω στη γυναίκα μου. Δεν την έχει καλά, ανεπαλεύει. Έχω την ίδια γυναίκα 28 χρόνια, δεν την έχω αλλάξει ακόμα. Πρώτη από τις γυναίκες που έτρεξαν στο μεγάλο μαραθώνιο, τερμάτισε η Ειρήνη Πευκιανάκη. Να συγχαρητήρια στην Ειρήνη Πευκιανάκη, του οπίνου φυλάκτων Ηρακλείου. 3.750 είναι το νέο ρεκόρ διαδρομής πλέον. Είναι ένα μήνυμα να σηκωθούμε όλοι, να βγούμε στους δρόμους, να αθληθούμε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω του αθλητισμού, ψυχική και σωματική υγεία. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα. Η Μαρία Πολύζου, κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ, που το 1998 κατέκτησε την 11η θέση, έχοντας τρέξει σε 48 μαραθωνίους από το 1982 μέχρι σήμερα, διανύοντας 280.000 χιλιόμετρα, σήμερα έτρεξε στη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων και μίλησε για τη σπουδαιότερη νίκη της. Αυτήν κατά του καρκίνου του μαστού. Έτρεξα ξανά. Ένας αγώνας που αποτελεί για μένα μια προσωπική νίκη. Μια νίκη γιατί μετά τον μαραθώνιο καρκίνου που πέρασα, πραγματικά το να βρίσκομαι στην εκκίνηση και στον τερματισμό ενός αγώνα ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήθελα να στείλω ένα ισχυρό μήνυμα. Για όλες τις γυναίκες, για όλους τους ανθρώπους που παλεύουν με τον καρκίνο, πραγματικά όταν αγαπάς τη ζωή, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Μαραθώνιος Κρήτης επανήλθε φέτος με εντυπωσιακή συμμετοχή μετά την αναστολή της περσινής διοργάνωσης λόγω πανδημίας. Αυτό είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό από μόνο του μας δίδει μια ιδιαίτερη ευθύνη και χαρά βέβαια. Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι γιατί μέχρι τώρα έχουν τηρηθεί τα πάντα, ο κόσμος περνάει καλά, η ασφάλεια κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της διοργάνωσης. Στον 5ο Μαραθώνιο Κρήτης που ήταν αφιερωμένο στο μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη, η εκκίνηση δόθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, με τους δρομείς να τερματίζουν στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Παράλληλα, διεξήχθησαν τρεις ακόμη αγώνες των 2,5, 5 και 10 χιλιόμετρων, με συμμετέχοντες ανθρώπους όλων των ηλικιών.